Καραμαλή, έκανε καλό ή κακό στην υποψηφιότητά σας? Γιατί εγώ, όπως βλέπω τώρα, εκ των υστέρων βέβαια, πώς διαμορφώθηκαν τα ρεύματα και οι τάσεις, θεωρώ ότι έκανε ένα καλό στο ξεκίνημα, αλλά έκανε και κακό όταν άνοιξε αυτή η συζήτηση που πήρε διαστάσεις για τα τηλεφωνήματα Τσίπρα-Καραμαλή, για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει παρασκήνιο συνεννοήσεων ανάμεσά τους και ανάμεσα στο περιβάλλον τους κλπ. Κλπ. Ότι δόθηκε δηλαδή μια αίσθηση ότι αν εκλεγεί ο Μεϊμαράκης, ο Μεϊμαράκης θα λειτουργήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συνεννόησης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, δεν ξέρω αν το παρακολουθούσατε, γιατί ξέρω ότι δεν είστε φανατικός στα Twitter, Facebook κλπ. Τις τελευταίες μέρες γράφανε κάποιοι ότι είστε η επιλογή του Τσίπρα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτιμάει Μεϊμαράκη. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω πάρα πολύ σύντομα κάποιες παρατηρήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Το ότι ο Τσίπρας έλεγε ότι προτιμάει Μεϊμαράκη μου έκανε καλό στους νεοδημοκράτες. Κακό σας έκανε. Άρα δεν καταλάβαιναν οι ίδιοι ότι με προβοκάριζε. Εάν δεν έχουν αυτά τα κριτήρια, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν πήγαμε με πολιτικά κριτήρια. Και γι' αυτό ακριβώς εγώ πιστεύω ότι και η διαδικασία αυτή είναι απολυτικ κατά βάση. Τα έχω αναλύσει και δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ. Διότι, κύριε Χατζηνικολάου, όταν ο Σόιμπλε έλεγε ότι πρέπει να ξαναβγεί ο Σαμαράς στο Γενάρη του 2015, έκανε καλό, και αυτά τα αναπαρήγαγε ο Τσίπρας και η Αυγή. Εγώ δεν θέλω να κρίνω πώς έγραψε ένα άρθρο η Αυγή και πώς έλεγε ο Τσίπρας αν θέλει το Μεϊμαράκι ή όχι. Μπορεί να έλεγε και σωστά και να το πράγματι να το επιθυμούσε, όπως το έλεγε και ο κύριος Λεβέντης, όπως φάνηκε να το λένε κι άλλοι. Εγώ το λέω αυτό ότι πώς ερμηνεύθηκε από κάποιους νεοδημοκράτες που το αναπαρήγαγαν τα επιτελεία των συνυποψηφίων μου. Και το θεωρώ και χτύπημα κάτω από τη μέση, κύριε Χατζηνικολάου. Διότι προσέξτε, άλλο η προεκλογική περίοδος και άλλο η μετεκλογική. Προεκλογικά πράγματι είπα ότι εφόσον είμαστε πρώτο κόμμα θα πάω να επισκεφθώ το ΣΥΡΙΖΑ να δω πού μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αλλά αυτό είναι και μια δημοκρατική απέτηση. Είχατε πει ότι αν χρειαστεί θα τον βάλω και αντιπρόεδρο στην κυβέρνηση. Όχι, δεν. Εντάξει, έτσι αυτό ήταν χιουμοριστικό. Ναι, αστειευόμενο, γιατί δεν πρόκειται να δεχθεί. Αλλά το είπατε. Ναι, εντάξει, μα δεν πρόκειται να δεχθεί. Όπως είπα κιόλας ότι θα πάω να πιω και καφέ στην Κουμουντούρου. Ωραία. Αυτά όλα ελέγχθησαν πάντως, και δεν ήταν αστεία, τα σοβαρά. Αστεία, συζητούσατε προεκλογικά το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσετε. Σοβαρά το συζητούσα. Το ενδεχόμενο του να έχουμε εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης για το μνημόνιο που είχε εισηγηθεί. Όχι να συγκυβερνήσουμε, γιατί στους υπόλοιπους τομείς της διακυβέρνησης της χώρας δεν συμπίπταμε πουθενά. Ούτε στον τομέα της παιδείας που όπως θυμάστε του είχα ζητήσει να μην φέρει το νομοσχέδιο. Συγγνώμη, διακοπή. Ούτε... Ναι, διακοπή. Δευτερολέπτον. Ναι. 13 Σεπτεμβρίου, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, παραμονές εθνικών εκλογών, λέτε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μείνει έξω από τη συγκυβέρνηση? Σωστό. Για να πετάει πέτρες στο μνημόνιο που υπέγραψε? Ναι. Θα μπορούσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ να βρεθούμε μαζί στην κυβέρνηση και να εφαρμόσουμε μαζί το μνημόνιο που υπέγραψε. Αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να συμμετέχει στην κυβέρνηση ως αντιπρόεδρος, θα το συζητήσω με τους επιτελείς μου. Ναι, γελώντας το είπαμε αυτό. Ναι. Γιατί άλλο τώρα το γραπτό κείμενο ενώ και τώρα, άλλο το βίντεο. Ενώ τώρα. Αλλά προσέξτε, σας επαναλαμβάνω. 18 Δεκεμβρίου, ναι, στο Βήμα FM. Παραμονές των εσωκομματικών εκλογών, είπατε δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας και συνεννόησης με τον κύριο Τσίπρα. Μα δεν το είπαμε. Γιατί τότε το ένα και τώρα το άλλο? Γιατί σας είπα το ανάποδο. Γιατί προεκλογικά συζητούσαμε το ενδεχόμενο ότι είμαστε πρώτοι. Αφού του προτείνω για αντιπρόεδρος, εμείς είμαστε πρώτοι. Αυτός είναι δεύτερο κόμμα. Εφόσον λοιπόν είμαστε πρώτοι και δεν έχουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, οφείλουμε. Και με βάση το Σύνταγμα και ανάλογα τη Δημοκρατική Ιδεολογία. Αν είστε πρώτοι ή δεύτεροι, συνεργάζεστε. Μα προεκλογικά για το μιλάμε. Καλό της πατρίδας. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Αν είμαστε δεύτεροι, οφείλει αυτός να μας πει. Όχι. Ένα εγώ, λεπτό. Τα ξεκαθαρίσαμε αυτά. Τα ξεκαθαρίσαμε. Αν είστε πρώτοι ή δεύτεροι, τι σημασία έχει? Σημασία έχει. Σημασία έχει τι είναι αναγκαίο για τον τόπο. Μα γι' αυτό ακριβώς σας απαντώ. Μα μετά, πριν τις εκλογές λοιπόν, συζητήσαμε ότι εφόσον γίνουν εκλογές και είμαστε πρώτοι. Και έχει εισηγηθεί ο Τσίπρας αυτό το πρόγραμμα, μπορούμε να συζητήσουμε μαζί του για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος που αυτό εισηγήθηκε. Μετεκλογικά πάμε στη Βουλή και έχουμε τις προγραμματικές δηλώσεις, στις οποίες απαντάω. Και λέω ότι αφού δεν
τελικά δεν καταφέραμε να συνεννοηθούμε. Και αφού μας πήγατε και για εκλογές, από εδώ και πέρα έχετε την πλήρη ευθύνη για τη διακυβέρνηση και προχωράμε. Δεν ήταν ανάγκη να φτάσουμε στις 18 Δεκεμβρίου για να τα πω αυτά. Τα έχω πει στις προγραμματικές. Και είναι γεγονός, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η συμπεριφορά όλων των πολιτών και των κομμάτων είναι άλλη προεκλογική και άλλη μετεκλογική. Προεκλογικά λοιπόν οφείλεις να πεις και να συμπράξεις, εφόσον δεν έχεις αυτοδυναμία, ότι θα δεις πρώτα το δεύτερο κόμμα και μετά θα απευθυνθείς στο τρίτο ή στο τέταρτο για να κάνεις την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πάντως και προεκλογικά και μετεκλογικά, ναι, μνημόνιο είχαμε, το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και το ψηφίσατε στη Βουλή τον Αύγουστο. Ένα λεπτό, κύριε Χατζηνικολάου. Θέλω να πω, δεν άλλαξε κάτι. Όχι, άλλαξε. Στα πραγματικά δεδομένα για τη χώρα. Όχι, άλλαξε. Το ίδιο μνημόνιο είναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν κάνετε λάθος μεγάλο. Δεν το ψηφίσατε. Όχι, τον όχι, 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 όχι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω. Το λέω γιατί τότε κάποιοι λέγανε να μην το ψηφίσετε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, εμείς ψηφίσαμε το πρόγραμμα που είχε στόχους και είχε και χρονοδιάγραμμα. Δεν ψηφίσαμε μέτρα. Απόδειξη είναι ότι τα μέτρα τα φέρνει τώρα να ψηφιστούν. Αν τα είχαμε ψηφίσει, δεν χρειαζόντουσαν. Τι προέβλεπε αυτό? Στόχους και υλοποίηση μέσω προτάσεων που θα έκανε η κυβέρνηση. Γι' αυτό και είπα, εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, από πριν τις εκλογές το είπα, για να πάμε μαζί στους δανειστές. Ο κύριος Τσίπρας μετά τις εκλογές πήγε μόνος του στους δανειστές. Δεν μας έδωσε καμιά πρόταση. Και τα μέτρα τα οποία τώρα φέρνει είναι δικά του, έχουν τη δική του υπογραφή. Προεκλογικά μας είπε ότι δεν θα φέρει μέτρα. Τα έχουμε. Τις ομιλίες του. Και ότι αν φέρει, δεν θα πλέξουν τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες και θα έχουν και κοινωνικό πρόσημο. Και μας έλεγε ότι δεν θα κάνει εκλογές, αλλά αφού θα περάσει και τους εφαρμοστικούς νόμους, μετά θα πάμε για εκλογές. Άρα, και μέσα στη Βουλή τον Αύγουστο, αν θυμάστε, του είπα ότι εφόσον πλέον μας λες αυτά, εμείς θα συμβάλλουμε για το καλό της χώρας να πάμε μαζί στους δανειστές. Και του δώσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, 251 ψήφους που κανείς δεν έχει πάρει. Τον πήγαμε σε επίπεδο εθνικού ηγέτη. Και ο άνθρωπος δεν το έχει, ρε παιδί μου, δεν θέλει. Θέλει να είναι κομματάρχης. Θέλει να είναι ομαδάρχης. Πήγε τον τόπο σε περιπέτεια εκλογική, μόνο και μόνο για να ξεκαθαρίσει τα εσωτερικά του κόμματός του. Ενώ είχε πάρει 251 ψήφους, το διανοείστε. Και γι' αυτό μπήκαμε στη σημερινή περιπέτεια. Άρα, εμείς μέτρα δεν ψηφίσαμε. Τα μέτρα τώρα έρχονται και έχουν απόλυτη σφραγίδα Τσίπρα. Τώρα για να γυρίσω στο αρχικό ερώτημα. Η υποστήριξη Καραμαλή βοήθησε ή έβλαψε την υποψηφιότητά σας? Διχάζονται οι απόψεις. Μπορεί, κύριε Χατζηνικολάου. Ξέρετε τι λένε ορισμένοι? Διαμορφώθηκε μία αίσθηση σε ορισμένους ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ήθελε, προωθώντας την υποψηφιότητά σας, να κάνει κουμάντο από το παρασκήνιο. Να βάλει μπροστά το Μεϊμαράκι και να κάνει κουμάντο από το παρασκήνιο. Μάλιστα έλεγαν ορισμένοι ότι επειδή ο Μεϊμαράκης είναι φίλος του και τον αγαπάει και έχει ανθρώπινη σχέση δυνατή μαζί του, θα είναι και εύκολο, αν θελήσει να επιστρέψει ο Καραμαλής, να του ψιθυρίσει το αυτί: Βαγγέλη, θέλω να γυρίσω. Κάνε πέρα. Θέλει να γυρίσει, δεν είναι ο Βαγγέλης. Οπότε θέλει γυρίζει. Δεν είναι. Μην νομίζετε. Γιατί το λέτε αυτό? Τώρα δεν το είναι λέω, εξίσου δεν εύκολο. Τώρα εσείς. Που εκλέχτηκε πρόεδρος ένας 47χρονος. Κοιτάξτε. Αυτά πράγματι είναι σενάρια για να τα συζητάμε και να τρώμε και χρόνο και σε εκπομπές και σε σελίδες, σε εφημερίδες. Ναι. Δεν έχουν όμως καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πρώτον, καλά, εγώ θέλω... η μισή Νέα Δημοκρασία τα συζητάει. Δεν ναι, τα ναι, ναι, γιατί εμείς ασχολείται με το αλατοπίπερο, ναι, που του δίνουν να τρώει του οποιοδήποτε ασχολείται με αυτά. Εγώ λοιπόν θέλω να ξεκαθαρίσω το πρώτο. Ότι δηλαδή επί Μεϊμαράκη και με Μεϊμαράκη δεν θα υπήρχε θέμα τέτοια συνένεσης και συνεννόησης. Και θέλω να ξεκαθαρίσω, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αυτά θα τα βρούμε και μπροστά μας και θα τα ξανασυζητήσουμε εδώ πέρα. Ναι. Ότι εγώ. Ναι, γιατί έχουμε μπροστά ασφαλιστικό, έτσι, έτσι, φορολογικό. Εγώ τόνισα λοιπόν και τότε και παραμένω σταθερό στη θέση μου. Ούτε συνένεση ούτε τίποτα από αυτά που ακουγόντουσαν τότε. Ξεκαθάρισα ότι πρέπει να είναι επικοδομητική και αποτελεσματική αντιπολίτευση για το συμφέρον του τόπου. Ό,τι κρίνουμε ότι είναι σωστό και θετικό, το στηρίζουμε. Ό,τι δούμε ότι είναι αρνητικό, ηφαισιακό, φόροι, περικοπές κτλ., προσπαθούμε και στην κυβέρνηση και στους δανειστές να μην περάσει. Και αν δεν το καταφέρουμε, το καταψηφίζουμε. Υπάρχει τέτοια επικοινωνία σαν αυτή που υπενήσονται στο παρασκήνιο ανάμεσα σε Τσίπρα και Καραμαλή?
Εσείς έχετε αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Έτσι, να το κλείσουμε αυτό. Όχι, λέω αν θέμα... έχετε αντιληφθεί ένα, ένα λεπτό, να κλείσουμε το θέμα της αντιπολίτευσης. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει αυτό, γιατί κάποιοι προσπάθησαν να παρερμηνεύσουν αυτά που λέω και να με λασπώσουν κιόλας κατά τη διάρκεια αυτή. Έτσι. Και ξαφνικά ο φίλος μου ο Κυριάκος με την πρόταση που έκανε να βρίσκεται εντελώς απέναντι στο Τσίπρα, ενώ με η Μαράκης μπορεί κάπως να τα συζητούσε. Λοιπόν, δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, τα ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή και θέλω αυτό να μείνει ξεκάθαρο μεταξύ μας και να το ξέρουν και οι νεοδημοκράτες, γιατί αυτά θα συζητηθούν, επαναλαμβάνω, από εδώ και στο εξής, στην κοινοβουλευτική ομάδα και στα όργανα. Το δεύτερο που είπατε. Εγώ πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, πρώτον, ότι δεν είναι κακό να έχουμε κοινωνικές σχέσεις οι πολιτικοί και βεβαίως να υπάρχει όποτε χρειαστεί για το καλό της χώρας και μια πολιτική επικοινωνία. Αυτό όμως απέχει πάρα πολύ από το να λέμε ότι ο Καραμαλής επηρεάζει την πολιτική του Τσίπρα. Δεν κολακεύει ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Καραμαλή. Και πολύ περισσότερο να λέμε ότι ο Καραμαλής ήθελε το Μεϊμαράκι για να του πει μετά στα αυτή φύγε εσύ να έρθω εγώ. Αυτά δεν κολακεύουν και δεν τιμούν κανέναν και θα έλεγα ότι αν αυτά τα πιστεύουν και κάποιοι πολίτες, τότε ορθώς έχει απαξιωθεί πλήρως το πολιτικό σύστημα. Εγώ πιστεύω ότι ο Καραμαλής... Σας βοήθησε ή σας έβλαψε η υποστήριξη. Είχε μία άποψη, είχε μία πρόταση, δεν πήρε τηλέφωνα όπως κάναν άλλοι, δεν έκανε δηλώσεις, δεν βγήκε καμιά φωτογραφία. Μια διαρροή κύκλων έγινε. Μια διαρροή κύκλων και... Από εκεί και πέρα, εγώ σας είπα ότι τα αποτελέσματα ίσως να ήταν διαφορετικά αν είχαμε γίνει εκλογές στις 22 Νοεμβρίου.